Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 26 Ιουνίου και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Αλήθειας. Αναθερμαίνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας δομής προσφύγων μεταναστών στο Θόλος μετά και την αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και την παράταση που δόθηκε από τον νέο Υπουργό στην ανάδοχο εταιρεία του έργου λόγω και των γνωστών δικαστικών εμπλοκών για το ιδιοκτησιακό μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Δήμου. Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης σε δήλωσή του σημειώνει ότι αναπτύσσονται επεσχάτως σκέψεις για τυχείο. Ηχείος παρέμεινε ευτυχώς και επιτυχώς, χωρίς νέα μείζωνα δομή για οικονομικούς μετανάστες παρανόμως εισελθόντων στη χώρα. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παραμένοντας αταλάντευτη στις απόψεις της, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση αυτής της επιτυχίας του χιακού λαού, στηρίζοντας τους αγώνες του ενάντια στις δομές, όπως έχει πράξει και τα προηγούμενα χρόνια. Εξακολουθούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και με τον νέο Υπουργό Μετανάστευσης αναφορικά με το σχεδιασμό δομής στο Θόλος, ανέφερε και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή την αναθέρμανση της συζήτησης για το θέμα. Ο Δήμαρχος Χίου ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει πιστή στην ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι αν η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να φτιάξει δομή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, υπολογίζει λάθος. Προσπαθούμε να ανοίξουμε ήδη ανοιχτές θύρες. Η άποψή μας και προεκλογικά και μετεκλογικά με το μονολεκτικό συμφωνούμε ότι διαφωνούμε με τον πρώην Υπουργό, αυτό ισχύει και για τον καινούριο Υπουργό, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Εμείς είμαστε πάγια τοποθετημένοι στην ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου που είναι υιοθετημένη χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να αλλάξει και η απόφασή μας. Εμείς περιμένουμε να υιοθετήσει η κυβέρνηση την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό περιμένουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε, αν πιστεύει η οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας μπορεί να κάνει κάτι, νομίζω ότι υπολογίζει λάθος. Όχι, συμφωνούμε απολύτως στο ψήφισμα, νομίζω ότι όλοι το ασπάζονται, αλλά δεν αλλάζει κάτι και δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν αλλάξει κάτι θα το μάθουμε. Για μας ακόμα και αρνητική να είναι η δικαστική απόφαση δεν αλλάζει κάτι. Εμάς η πάγια άποψη μας είναι αυτή, συν ότι θα θεωρήσουμε αν υπάρχει δικαστική απόφαση που θα δώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο κράτος, νομίζουμε ότι αυτό ανοίγει το λασκό του αιώλου να χάσουν όλοι οι άνθρωποι τις ιδιοκτησίες τους. Είτε αυτά λέγονται δασικά, είτε αναδασωτέα, είτε τα λοιπά. Από πού βρήκε το ελληνικό δημόσιο στα νησιά και στις νέες χώρες ιδιοκτησία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πολεμήσουμε και στρατηγικά τους επόμενους 2 μήνες με κάποιες πράξεις που ήδη είναι υποδιαμόρφωση, με μια ομάδα από πανεπιστημιακούς και νομικούς και το οποίο θα αφορά τις ιδιοκτησίες όλων των ανθρώπων στο νησί μας και στα νησιά μας στις νέες χώρες. Εμείς είπαμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση στην οποία δεν έχει απαντήσει κανείς μέχρι τώρα. Εμείς είπαμε ότι αυτή είναι η πρόταση, αυτό δεχόμαστε. Δεχόμαστε την αρχή της αναλογικότητας, αυτή είναι η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με τον πληθυσμό του κάθε νησιού. Αυτό μας αντιστοιχεί, δεν κρυβόμαστε για το τι μας αντιστοιχεί. Μας αντιστοιχεί αυτό και σε αυτό θα βρούμε και το χώρο και τον τρόπο. Την αντίδρασή του για τη δημιουργία δομής στο Θόλος επανέλαβε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Μάρκος Κούφαλος, τονίζοντας ότι ο λαός της Χίου έχει πει ξεκάθαρα την άποψή του για το θέμα σε κάθε προηγούμενη απόπειρα δημιουργίας δομής. Φάσεις της κυβέρνησης και του νέου Υπουργού Μετανάστευσης κ. Παναγιωτόπουλου που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι περιττό να πούμε ότι είναι προκλητικές και υβριστικές απέναντι στο χιωτικό λαό, ο οποίος μάτωσε προκειμένου να μην δημιουργηθεί νέα υπερδομή φυλακή πάνω στο νησί με το πάνδημο σύνθημα ούτε στο Θόλος ούτε πουθενά στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα νησιά. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πρόκληση της κυβέρνησης μέσα και από τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και η πρώτη που δεν πρέπει να την
να την αφήσουν αναπάντητη είναι ο χιώτικος λαός που, όπως είπα προηγουμένως, μάτωσε στις πλατείες και στα βουνά, και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, με δεδομένο ότι υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αρνούνται την οποιαδήποτε υπερδομή φυλακή και στο Θόλος και οπουδήποτε αλλού, μέσα από τα χαρακτηριστικά που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο αν λάβει κανένας υπόψη αυτή τη στιγμή τις υπεριαλιστικές αιστείες πολέμων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία, εάν λάβουμε υπόψη ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπεται σε πολεμική πλέον οικονομία και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων αστικών κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιπόν, συμμετέχει μέχρι τα μπούνια σε αυτό το μακελιό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, και με οπλισμό και με φρεγάτες και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Χίος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και αυτή τη στιγμή πρέπει αυτές οι υποκλήσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και του νέου Υπουργού να απαντηθούν. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ως λαϊκή συσπήρωση, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος για το επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να επαναδιατυπωθούν τα αυτά τα οποία έχουμε πει όλο αυτόν τον καιρό, με λίγα λόγια τα αυτονόητα. Άλλωστε ο κύριος Δήμαρχος Χίου, αναφερόμενος σε συναντήσεις με τον κύριο Κερίδη, είχε πει ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα λοιπόν, και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί και να καταδικάσει όλη αυτή την πρόκληση που σας είπα προηγουμένως, η οποία εκλήθηκε μπροστά μας. Πανελλαδική ημέρα δράσης η αυριανή για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με αιχμή του δέροντος στην ανάδειξη του επικίνδυνου και ανθυγιεινού των επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας. Στο νοσοκομείο της Χίου, με πρωτοβουλία του ΣΕΣΝΟΚ, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί της 5ης στο αναγνωστήριο του νοσοκομείου και συνέντευξη τύπου στις 10.30. Μεταξύ άλλων, το σωματείο θίγει την υποστελέχωση τμήματων και κλινικών, όπως το τμήμα επειγόντων περιστατικών, στην παθολογική, στην ψυχιατρική, αλλά και στη μονάδα τεχνητού νεφρού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το προσωπικό έχει γονατίσει. Την ικανοποίησή του και για τη φετινή διοργάνωση αερομαχίου, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Μελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή παρουσία των επαγγελματιών της Χίου ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη, με καινοτομίες όπως η συμμετοχή της Μεντιτέρα, αλλά και η εξωτερική τοποθέτηση περιπτέρου του φορέα τουρισμού, που παρουσίασε στους επισκέπτες στη Χίου. Υπάρχει ένα ωραιότατο γνωμικό το οποίο λέει: «Η Χίος πρώτη στα άρμενα, στα γρόσα και στα γράμματα». Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου, σας καλωσορίζω στο Άρωμα Χίου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτή την έκθεση. Αυτό που χαίρομαι να βλέπω, Παντελή, κάθε χρόνο, είναι τη διαρκή πρόοδο που κάνουν οι χιακές εταιρείες. Με καλές συνταγές, με μεράκι. Αδράχτε την ευκαιρία να πάρετε όλο τον αφρό από όλες τις ομορφιές της Χίου και γενικώς του Αιγαίου. Εμείς σε καταστήματα φορολογίων ειδών, το Άρωμα Χίου το έχουμε στα μαγαζιά μας τουλάχιστον 20 χρόνια. Το προωθούμε. Οι επιχειρήσεις της Χίου μπορούν πλέον να διευρύνουν την εξωστρέφειά τους, να διαφημίσουν τα αξιόλογα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υπόδειγμα αυτό που κάνει η Χίος εδώ, πρωτοπορεί, ανοίγει το δρόμο και μακάρι και τα άλλα νησιά να το μιμηθούν. Υποδεικνύει επιχειρηματικότητα, συνεργασιμότητα.
Είναι η τρίτη χρονιά που ερχόμαστε στο Σύνταγμα. Είμαστε το πρώτο επιμελητήριο που έκανε αυτή τη δράση. Μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία και η περιφέρεια και ο Δήμος και το επιμελητήριο ενωμένοι για να πάμε τυχείο μπροστά. Μπαίνει ο κόσμος και μόλις μπαίνει μέσα λέει υπάρχει μία απίστευτη μυρωδιά μαστίχας και δοκιμάζουν και ενθουσιάζονται και λένε πρέπει να τα διαφημίσετε περισσότερο. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, διαφημίζουμε το νησί μας, δοκιμάζουν τα προϊόντα μας, το ούζο μας, το τσίπουρό μας και τη μαστίχα. Ένας επιχειρηματίας πάντα πρέπει να είναι ανήσυχος, να αγωνίζεται καθημερινά, να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά πιστεύω ότι όταν το αγαπάς και το θέλεις αυτό που κάνεις, η επιτυχία πάντα θα είναι δεδομένη. Η τρίτη χρονιά της δράσης Αρωμαχείου είναι ακόμα πιο δυναμική. Καινοτόμες γεύσεις, εξαιρετικά προϊόντα. Η ουσία είναι ότι εδώ είναι μια γιορτή για τυχείο. Είναι μια πολύ ωραία προβολή για το νησί. Οπότε κουβεντιάζουμε και με τον κόσμο πέρα από τα προϊόντα, κουβεντιάζουμε για τυχείο. Έρχονται πάντα πελάτες οι οποίοι ξέρουν πού είμαστε και θα έρθουν κατευθείαν συστημένοι να πάρουν πράγματα που έχουν ξαναπάρει. Πολλές φορές δεν θα τα αναζητήσουν μέσα στη χρονιά να τα πάρουν ξεχωριστά, αλλά θα περιμένουν το Άρωμα Χίου να έρθουν να τα προμηθευτούν από εδώ. Σαφώς και είναι αργός και ο Δήμος Χίου σε αυτό το εγχείρημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, την περιφέρεια, το μελητήριο, όλους εδώ τους εκθέτες που το στηρίζουν. Έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες έρχονται και με θυμούνται από πέρσι και από πρόπερσι και έρχονται για αυτό το σκοπό. Έρχονται και να ψάξουν το καλλιτικό της μαστίχας. Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε ξανά στο Άρωμα Χίου, να εμπλουτίσουμε την κάμα των προϊόντων μας. Χαίρομαι που ο κόσμος έχει μάθει τα προϊόντα και δείχνει ότι τα αγαπάει κιόλας. Το νησί μας είναι κάτι ξεχωριστό. Όσοι έχουν έρθει μένουν κατευχαριστημένοι. Ξεκίνησα να δημιουργώ τα κοσμήματά μου και γι' αυτό και τα στόχευσα πάνω στη μαστίχα, στη Χίο, στο σχοινόδεντρο, στις λαλάδες και ό,τι έχει σχέση με τις ομορφιές της Χίου. Φέτος στόχος μας είναι να ενωθούμε με τη δράση του αρώματος του Χίου και να μοιήσουμε τον κόσμο σε όλο αυτό που εμείς ονομάζουμε Μαστίχα Experience. Να προσφέρουμε αυτό το κέρασμα και το φύλεμα με προϊόντα και παραδοσιακά και καινοτόμα. Όλα είναι με αρώματα και γεύση μαστίχα, νομίζω μυρίζει παντού μαστίχα. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη δράση. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι είναι πλέον θεσμός. Ήταν η πιο πετυχημένη από το σύνολο των τριών. Είχαμε διαφοροποιήσεις και στο εκθεσιακό κομμάτι, στο σχεδιασμό. Είχαμε την καινοτομία φέτος να συνεργαστούμε με τη Μεντιτέρα που έδειξε τα προϊόντα της. Οι προμηθευτές από τις πληροφορίες που είχαμε και από την εικόνα που είχαμε και εμείς είναι ότι ξεπούλησαν πραγματικά, ας μου επιτραπεί ο όρος, και οι πωλήσεις τους ήταν περίπου 30-40% πάνω από πέρσι. Η επισκεψιμότητα ήταν ελαφρώς καλύτερη από την περσινή χρονιά και οι πελάτες μπορώ να πω ότι ήταν repeaters, δηλαδή ερχόταν πάρα πολλοί πελάτες στα μέλη μας και λέγανε ότι θυμάμαι το προϊόν που πήρα πέρσι και θα ήθελα ξανά αυτό το προϊόν, το οποίο αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη για να συνεχίσουμε και για να σχεδιάσουμε και το επόμενο άρωμα το 2025, το οποίο και αυτό, επειδή είναι πάνω σχεδιασμό αυτή τη στιγμή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα έχει πάλι καινοτομίες και διαφοροποίηση ουσιαστική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι η διαφοροποίηση φέτος εκτός από την συνεργασία με τη Μεντιτέρα ήταν ότι βγάλαμε εκτός αίθουσας το περίπτερο του φορέα τουρισμού, το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία του προορισμού μας και για να βλέπει ο άλλος την εικόνα. Στο σημείο αυτό το οποίο περνάνε περίπου 40.000 άτομα ημερησίως, επιβάτες, αυτοί σαφώς και δεν περνάνε όλοι μέσα από την έκθεση, αυτό θέλω να πω. Και αυτό πρέπει να έχει, θα έχει πολύ καλύτερη επίδραση για τον τουρισμό του 2025. Ήταν ακριβώς τον αριθμό των περιπτέρων που είχαμε. Θεωρούμε ότι του χρόνου μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο θα δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως όχι στη φιλοσοφία του να καταστρατηγήσουμε αυτή την άνεση χώρου και αυτό που πρέπει να έχει το μέλος μας για να κάνει τη δουλειά του σωστά και για να προωθήσει και για να δείξει τα προϊόντα του. Απλά θα σκεφτούμε έξυπνους τρόπους να εκμεταλλευτούμε και άλλους χώρους του μετρό.
Ο Ιούνιος πλησιάζει στο τέλος του και ακόμη τα άτομα με αναπηρία περιμένουν να τοποθετηθούν όλα τα σιτράκς που διαθέτει ο Δήμος στις παραλίες του νησιού Ανταυτού. Μέχρι τώρα έχει τοποθετηθεί εκείνο στη Δασκαλόπετρα και ζητούν πληροφόρηση από τους υπεύθυνους του Δήμου για το πότε θα γίνει η εγκατάσταση των μηχανισμών στην Μπέλα Βίστα, στη Βολισσό, στην Κόμη και το Μέγα Λιμιώνα, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση που παρατήρηται είναι απαράδεκτη. Θετική είναι η απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέτας Μακρύς στο αίτημα των γονέων υποψηφίων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χίου για τη δημιουργία δύο νέων τμήματων έπειτα από παρέμβαση του βουλευτή της Χίου Νότη Μηταράκη. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής ενημέρωσε την Υφυπουργό για τη δυναμική των τμήματων του Μουσικού Σχολείου, καθώς και για την αυξημένη ζήτηση των μαθητών σε αυτό. Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Ζέτας Μακρύ, η οποία δεσμεύτηκε να δώσει λύση για την επιπλέον λειτουργία τμήματων, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα γονέων και υποψηφίων μαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η εξέβρεση του πόρου που θα στεγάσει τα εν λόγω τμήματα για τα οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο, αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Χίου. Η έκθεση αφιέρωμα στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών εγκαινιάστηκε στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κοραή στο μεσημέρι της Τετάρτης. Η έκθεση περιλαμβάνει βιβλία και άλλα χειρόγραφα τεκμήρια της βιβλιοθήκης που αφορούν τα ψαρά, με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου Παύλο Καλογεράκη να τονίζει μεταξύ άλλων ότι η έκθεση αυτή αποτελεί τιμή για την ηρωική νήσο ψαρών και για όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους. Χαίρομαι για τούτη εδώ τη δράση της βιβλιοθήκης, μιας και έχω κάποιους νομίζω ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με το νησί, αφού δούλεψα εκεί και πιστεύω πως και όποιος έχει ασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο με το νησί, νιώθει συναισθηματικά δεσμένο, γιατί τα ψαρά είναι το κάτι άλλο. Και μόνο αν έχεις ζήσει και έχεις νιώσει και έχεις καταλάβει, να μην πω και έχεις πονέσει για το νησί, τότε μπορείς να καταλάβεις πλήρως τι ψαρά σημαίνουν. Οι συναισθηματικοί δεσμοί με το νησί είναι επειδή εκεί υπηρέτησα και χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε με άλλες ιδιότητες, με τον κύριο Δήμαρχο, τότε εγώ καθηγητής και εκείνος ένας υπέροχος καλός μαθητής. Μία έκθεση, μία επετειακή έκθεση, ουσιαστικά εκτός από το απόδειξη τιμής, είναι και μία ευκαιρία ενδυνάμωσης της ιστορικής μνήμης. Θα περιηγηθείτε στο τέλος της εκδήλωσής μας και θα δείτε μερικά πράγματα που μπορεί να είναι κοινότοπα, αλλά μερικά που δεν τα γνωρίζετε. Κάποιες επιστολές, κάποια χειρόγραφα, κάποιες παρακλήσεις των ψαριανών για βοήθεια συγκινούν ιδιαιτέρως. Όπως θα συγκινηθείτε, είμαι βέβαια ιδιαιτέρως και με ένα μικρό θεατρικό δρόμενο που ο συμπολίτης μας ο κύριος Σπυράκης μαζί με τη θεατρική του παρέα θα σας παρουσιάσει στο τέλος. Ειλικρινά συγκινητικό και τον ευχαριστούμε για αυτή την συμμετοχή και παρουσίαση. Για τα ψαρά του αγώνα και τα πλοία δεν είμαι ο ειδικός να μιλήσω, γιατί δεν είμαι ιστορικός, αλλά και γιατί δεν είναι της ώρας τούτης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι πως όσο ζούσα στα ψαρά, αλλά και όποτε πηγαίνω εκεί και τη βλέπω, την μαύρη ράχη, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να πω ότι εγώ την βλέπω σαν τον Γολγοθά. Ο λυρισμός μπορεί να ταιριάζει αν περάσουν πολλά χρόνια, ο λυρισμός για να εκφράζομαι τον ηρωικό τρόπο ζωής των ψαριανών, αλλά εγώ νιώθω πως εκείνες τις ώρες, εκείνες τις μέρες ένας Γολγοθάς ήταν το νησί τους και πολύ περισσότερο η μαύρη ράχη, έτσι όπως είναι πράγματι σκούρη και ανηφόρα. Μπορώ όμως να πω αυτά που έζησα χωρίς λυρισμό στην Μονεβασιά και στην Ερέτρια, που η έννοια, η ιστορία, το πάθος των ψαρών ζει, ξέρετε, εκεί. Στη Μονεβασιά με τα επίθετα και στην Ερέτρια με τους δρόμους. Ξέρετε ότι η Ερέτρια όταν πήγαν οι ψαριανοί ήταν σχεδόν ακατοίκητη και την ονόμασαν Νέα Ψαρά. Σήμερα ο μεγαλύτερος δρόμος της Ερέτριας λέγεται Κωνσταντίνου Κανάρη. Και 4-5 κάθετοι είναι Βρατσάνος, Αποστόλης και όλοι οι υπόλοιποι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος της Ηρωική Νήσου Ψαρών με τον Δήμαρχο Κώστα Βρατσάνο να τονίζει τη μεγάλη ευθύνη που κληρονόμησαν οι ψαριανοί από την ιστορία του. Δικαίως, κυρίες και κύριοι, το Ολοκαύτωμα των Ψαρών προκάλεσε παγκόσμια ακτινοβολία και συγκίνηση
κάτι που επιβεβαιώνεται από πλήστες ιστορικές πηγές, ενέπνευσε κορυφαίους λογοτέχνες και ζωγράφους και έγινε φωτοδότης ελπίδας για κάθε κατατρεγμένο. Αφύπνισε συνειδήσεις στην Ευρώπη και τροφοδότησε το κύμα του φελληνισμού που τόσο πολύ ανάγκη είχε η επαναστατημένη πατρίδα μας. Η ιστορική μνήμη, κυρίες και κύριοι, συλλογική και ατομική, είναι το οχυρό που προστατεύει όλα εκείνα τα υψηλά ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι ηρωικοί προγονείς μας. Λαός που θα ξεχάσει την ιστορία του και τα διδάγματά του είναι καταδικασμένος αργά ή γρήγορα σε παρακμή και εθνικό αφανισμό. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, μέσα στις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται και μάλιστα πολλές από αυτές δίπλα μας, στην γειτονιά μας, η εξασθένιση της ιστορικής μνήμης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά τη διαφύλαξη της εθνικής μας υπόστασης και την πορεία μας στο μέλλον. Αυτόν τον ιερό στόχο, θα έλεγα, έρχεται να υπηρετήσει και η έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα. Τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης που μπορεί και πρέπει να αποτελεί την πολύτιμη παρακαταθήκη μας, το σταθερό οδηγό στα βήματά μας. Θέλω να πω ότι όταν έγινε η πρόταση από τον κύριο Καλογεράκη, με πήρε και του είπα: μου φτιάξετε τη μέρα, κύριε Παύλο. Έτσι, ήταν ιδιαίτερα τιμητικό το ότι έγινε η πρόταση από τη βιβλιοθήκη. Η πρόταση της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής για την οργάνωση της έκθεσης Ψαρά, Επανάσταση και Ολοκαύτωμα, που αφιερώνεται στην ιστορική αυτή επέτειο, ήταν ιδιαίτερα τιμητική για τον Δήμο μας. Αποδεχτήκαμε με χαρά, τιμή και συγκίνηση την πρόταση για τη συνδιοργάνωσή της. Ένα κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο όπως η Βιβλιοθήκη Κοραής, με πολύ μεγάλη ιστορία, συμμετέχει στις τιμητικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών και μοιράζεται κάποιους από τους θησαυρούς της με το ευρύ κοινό. Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον αγαπητό πρόεδρο κύριο Καλογεράκη, στα αγαπητά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, στη Διευθύντρια αλλά και στους εργαζόμενους της Βιβλιοθήκης που πραγματικά κουράστηκαν με ιδιαίτερη γνώση και φροντίδα, οργάνωσαν αυτή την έκθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο διάστημα της λειτουργίας της θα αποτελέσει μια πηγή γνώσης των ιστορικών γεγονότων και μια αφορμή για τους επισκέπτες και κυρίως για τις νεότερες γενιές να προσεγγίσουμε με σεβασμό κάποιες από τις πιο ηρωικές και σημαντικές σελίδες της τόσο πλούσιας ιστορίας μας. Εμείς, οι σημερινοί κάτοικοι των Ψαρών, έχουμε κληρονομήσει όχι μόνο τις ιστορικές παρακαταθήκες των προγόνων μας, αλλά και το ιερό καθήκον να φανούμε αντάξει της θυσίας και των αγώνων τους. Στη σημερινή συγκυρία, σε μια πολύ ρευστή, θα έλεγα, εποχή, αντιμέτωποι με τις δυσκολίες που συνεπάγονται η γεωγραφική θέση και η νησιωτικότητα, η διπλή μάλιστα νησιωτικότητα που έχουν τα Ψαρά, είμαστε σταθερά ταγμένοι στην καθημερινή επίπονη προσπάθεια να κρατήσουμε το νησί μας όρθιο και ζωντανό. Παλεύουμε όλοι μαζί, δημοτική αρχή και κάτοικοι. Δίνουμε λοιπόν καθημερινά τον αγώνα μας και πετυχαίνουμε μικρές και μεγαλύτερες νίκες, χτίζοντας συνεργασίες με φορείς, με υπουργεία και βελτιώνοντας αργά ίσως αλλά σταθερά τα τελευταία χρόνια τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εννοώ όλα τα στελέχη της βιβλιοθήκης που στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε και εσάς στο πλευρό μας, αρρωγούς και συνοδοιπόρους. Είμαι σίγουρος ότι η σημαντική αυτή έκθεση, πέρα από τα προφανή της ωφέλη, θα αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο γόνιμη και δημιουργική συνεργασία του Δήμου μας με τη Βιβλιοθήκη Κοραής, αυτού του σπουδαίου πνευματικού ιδρύματος που τιμά τον ομό μας και τους κατοίκους. Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2023-2024, προκειμένου να επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Ειδικότερα, με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους στο Κέντρο Πρόληψης Ναυτίλος, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑΔΙ οργανώνει η μερίδα αύριο 5η-9η στον οίκο Χίου Διδασκάλου με θέμα ψυχοκοινωνικές ανάγκες στην κοινωνία της Χίου, διαπιστώσεις, προβληματισμοί και καλές πρακτικές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης ΔΕΙΑ, Χίου με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής υπερδιπλασίασε το κόστος μεταφοράς λιμάτων
σε όσους αδυνατούν να συνδεθούν με την αποχέτευση και διαθέτουν βόθρους, καθώς και στις υπόλοιπες εργασίες, παρόλο που στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε ότι η τιμολογιακή πολιτική παραμένει η ίδια με του 2023. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, από Χίος για όλους, θα πρέπει μάλλον να μετονομαστεί σε Χίος επί τρία τα οικονομικά βάρη για όλους. Έτσι λοιπόν, μετά από τις αυξήσεις στους βραφονιπιακούς σταθμούς από 30 ευρώ σε 90 οριζόντια για όλους, 30 ήταν το κατώτερο, 90 οριζόντια για όλους, περάσαμε τώρα στον τριπλασιασμό στα τέλη της ΔΕΙΑ όσον αφορά τις εκενώσεις των βόθρων, καθώς επίσης και όσον αφορά τις αποφράξεις αγωγών κλπ. Σας έχει αποσταλεί η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική, όπου το 65 έγινε 150 για τυχείο, 200 στην κλειστή περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές 250 ευρώ, αποδείχνοντας την πράξη πώς εννοεί την αποκέντρωση η Δημοτική Αρχή, αλλά και πώς εννοεί τη στήριξη της υπαίθρου. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση θεωρούμε ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη των χυμαζότων συμπολιτών μας θα πρέπει να πάρθουν πίσω, τόσο όσον αφορά και τους βραφονιπιακούς σταθμούς που πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση, και φυσικά ο πυρήνας της θέσης μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τροφεία και έχουμε ζήσει οι παλαιότεροι βραφονιπιακούς χωρίς τροφεία, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα της ΔΕΙΑ, δεν μπορεί αυτές οι τιμές να στηριχτούν πουθενά, ούτε δημοσιονομικά, ούτε στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που βρίσκονται οι δημότες μας. Απλά πρόκειται για αυξήσεις στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, που η Δημοτική Αρχή μετακυλεί τα βάρη και τη στενότητα και τη λιτότητα που έχει κηρύξει η κεντρική κυβέρνηση προς τους Δήμους, στις πλάτες των δημοτών μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει και αυτό ζητάμε ως Λαϊκή Συσπήρωση. Λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο, η ΔΕΗ θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 8 με 3 στην περιοχή Παναγίας Κρίνας Βαβύλων. Τους εθελοντές που βοήθησαν όλη την προηγούμενη περίοδο στην αρχιοθέτηση και ταξινόμηση βιβλίων τίμησε σε μια λιτή εκδήλωση στη βιβλιοθήκη Κυου Κοραής. 22 συμπολίτες μας διέθεσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και έλαβαν αρχικά την πιστοποίηση και τιμητικό δίπλωμα από τον πρόεδρο του Εμπορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, Παύλο Καλογεράκη, που τους ευχαρίστησε θερμά για το έργο τους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, αν και γνωρίζουμε ότι και η μέρα δύσκολη και ο καιρός και ο καθένας έχει τις διάφορες δουλειές του, προσωπικές και οικογενειακές. Εγώ να σημειώσω μόνο για την ενημέρωση όλων, πως έχουμε ήδη την συμμετοχή 22 ατόμων που κατά καιρούς έρχονται και βοηθούν εδώ τους υπαλλήλους και τους συναδέλφους στην βιβλιοθήκη, και πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για 2, 3, 4 ίσως και περισσότερους λόγους, και ο κυρίαρχος δεν είναι μόνο το ότι βοηθάτε εδώ την υλοποίηση κάποιων έργων, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα ζωντάνεμα, ένα στοιχείο εξωστρέφειας της βιβλιοθήκης που νομίζω πως έχει και πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως βέβαια εσάς που ήρθατε, και θα ήθελα απευθυνόμενος μέσω ημών και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας προς όλους εδώ τους συμπολίτες μας να πω το εξής, νομίζω σημαντικό, και θα ήθελα να γίνετε και εσείς έτσι απόστολοι αυτής της ιδέας. Η ιδέα είναι, ως προανέφερα, το να βοηθήσουμε το έργο της βιβλιοθήκης, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της με την παρουσία εδώ των συμπολιτών. Στην μεν βοήθεια θα συμβάλλουμε στην καταλογογράφηση βιβλίων που πρέπει να τακτοποιηθούν. Πολλές διάφορες δουλειές δεν προλαβαίνουν οι υπάλληλοι, γιατί είναι λίγοι, γιατί οι δουλειές είναι πολλές, γιατί οι υπηρεσίες και τα καθήκοντα είναι πολλά. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι και εσείς θα βοηθηθείτε. Και όλο και μια ευχάριστη παρέα θα κάνετε, όλο και μια κουβέντα θα κάνετε, αν και το έχετε ήδη ζήσει από την εμπειρία σας εδώ. Γνωρίζω πως
από τους 22 που έχουμε εδώ εθελοντές, αρκετοί έρχονται σαν χιώτες 2-2, γιατί θεωρούν ότι η παρέα είναι πιο ευχάριστη έτσι. Και αυτό το θέλουμε, και ήδη και μεταξύ σας μπορεί να φτιάξετε έτσι μια κάποια παρέα. Και πάντα να γνωρίζουμε πως όποτε μπορεί ένας έρχεται, όσο μπορεί έρχεται, αν μπορεί έρχεται, και θα χαρούμε σε αυτό. Όμως θέλω και αυτό να το πείτε σε φίλους γνωστούς, εάν πράγματι ευχαριστιόσαστε με αυτό το καθήκον που βοηθάει ιδιαιτέρως την βιβλιοθήκη. Εμείς σαν στοιχείο τυπικό μάλλον ευχαριστειών μπορώ να το πω, θα σας δώσουμε ένα δίπλωμα τιμή Σένεκεν, ένα χαρτί τιμή Σένεκεν, ευχαριστήριο, τιμητικό ευχαριστήριο για τη δουλειά σας φέτος, και προσδοκούμε, αν όχι το καλοκαίρι που έχει ο καθένας πολλά άλλα καθήκοντα, από Σεπτέμβριο πάλι να σας δούμε και 2-2 και 4-4 εδώ στη βιβλιοθήκη. Στο ίδιο πλαίσιο και τοποθέτηση της Διευθύντριας Βιβλιοθήκης Άννας Χατζήρη, που αναφέρθηκε και στις όμορφες σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ εθελοντών και εργαζομένων για ένα κοινό στόχο. Νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, συν όλα αυτά που εξέφρασε ο Πρόεδρος, ο κύριος Καλογεράκης. Θα το αφιερώσουμε αυτό στους εθελοντές, με τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συμβολή τους εδώ με την εργασία τους. Πρώτα απ' όλα, ο εθελοντισμός είναι μια πράξη καλής θέλησης. Εκφράζει συνήθως ανθρώπους που έχουν αξίες, όραμα, αγάπη για το κοινωνικό σύνολο, όμως εδώ αναπτύξαμε και μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας, και μεταξύ τους νομίζω ότι έχουν δεθεί, λειτουργούν σαν παρέα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το προσωπικό μας είναι λίγο, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η βιβλιοθήκη αυτή έχει πολλαπλές υπηρεσίες. Είναι μία βιβλιοθήκη που έχει πολλές δυνατότητες, με λίγο όμως προσωπικό. Και οπωσδήποτε η συμβολή όλων είναι απαραίτητη και χρήσιμη. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 100η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924, την Κυριακή 30 Ιουνίου, με σειρά εκδηλώσεων. Παράλληλα, αύριο Πέμπτη στο Φόβη, θεατρική ομάδα Αυλαία παρουσιάζει την παράσταση Ο Αχυρώνας, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα και είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, και 10 και 4 το πρωί στο αίθριο της Πνευματικής Εστίας ΦΟΚ, τα εγκαίνια της έκθεσης Βροντάδουσίων Καλλιτεχνών με θέμα «Ο Βροντάδος του χθες και του σήμερα». Στη συνέχεια, η χοροδία Χιόνι θα αποδώσει ποίημα του Ιάκου Βουμπριλή για τα 100 χρόνια του ΦΟΚ και ομιλία του πρώην Δημάρχου Μυρούπολης Αριστίδη Ζανίκου με θέμα «Όταν οι άνθρωποι γράφουν ιστορία». Παράλληλα, στον χώρο των εργαστηρίων θα εκθέτουν έργα του επιμορφωμένου περίοδου των ανηλίκων στον Πυλό και στο Μακραμέ. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Η φιλόλογος Μαριέτα Παπά, μέχρι πρότινος υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δημοχείου, είναι καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος σήμερα Πέμπτη στις 7 και στις 11 το βράδυ. Τι απαντά σε όσους την αποκαλούν Μπάρμπι, γιατί βλέπει πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων, γιατί από νεότερη ιστορία την συναρπάζει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί διαβάζει Παπαδιαμάντη από το πρωτότυπο. Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντάει η Μαριέτα Παπά σε μια συνέντευξη, στην οποία υποβάλλει και ένα αίτημα να είναι εκείνη που θα πάρει συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, αφού έχει πάρει χιλιάδες χωρίς ποτέ ο ίδιος να δώσει. Πήρε πάντως δημοσίως την υπόσχεση ότι αν αυτό γίνει ποτέ, θα τη δώσει σε εκείνη. Η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία ήταν ένα. Έδωσε και πήρα. Έδωσα και πήρα, ναι. Και ήταν ένα βήμα για έναν τρίτο σταθμό, ναι. Που ήταν ο Δήμος. Ναι. Που ήταν ένα μεγάλο σχολείο για εμένα. Μέσα από τη δημοσιογραφία είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Σταμάτη Κάρματζη. Ναι. Αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που τότε, πριν συνεργαστούμε, τον ήξερα όπως ήξερα τα πρόσωπα της Χίου, τους πολιτικούς, και δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν όμως η αφετηρία η δημοσιογραφία να με γνωρίσει, ναι. Ο Σταμάτης Κάρματζης και να συνεργαστούμε την προηγούμενη περίοδο στο Δήμο. Σου πρότεινε να πας στο Γραφείο Τύπου, ε? Ναι. Κάπως έτσι υποθέτω. Ναι, μου πρότεινε να πάω στο Γραφείο Τύπου. Και εσύ τι είπες ότι θα έπρεπε εκεί?
Εγώ περίμενα ότι... Περίμενα. Αυτό που περίμενα να βρω είναι ίσως διαφορετικό από αυτό που βρήκα. Διαφορετικό και σε σημεία καλύτερα, τα οποία τα δημιουργήσαμε, και σε σημεία που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, τα οποία ήταν... που δεν είχε να κάνει αυτό με εμάς, τα οποία ήταν δύσκολα σημεία. Έχει δουλειά πολύ εκεί. Έχει πολλή δουλειά. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο ο Δήμος. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι σταθμός. Ορίμασα διαφορετικά επαγγελματικά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι όμως πολύ περήφανη και πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Και δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα των εκλογών. Μιλάω στο αποτέλεσμα και στα... σε όσα βλέπουμε. Γιατί ναι, πώς επικοινωνούσε ο Δήμος διάφορα πράγματα που γινόταν. Αυτό είναι στο έσυ. Ναι. Τίτλο στον Κάραμαζι. Ρίξε μου ένα τίτλο. Θα σε καλή εκεί. Για έναν τίτλο, θα μπορούσα να πω πάρα πολλούς τίτλους. Επειδή θα αρκεστούν σε έναν, θα πω άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και αν έβαζα από κάτω και υπότιτλο, θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει, θέλει και μπορεί. Εγώ τον ευχαριστώ δημόσια για την τιμή στο πρόσωπό μου, για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε όλα τα θέματα, για τη στήριξη. Είναι, το λέω ότι είναι ένας άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Το τόνισες, γιατί ξέρει να αγαπάει τον συνάνθρωπο. Ξέρει να νιώθει τον πόνο του μέσα από την συνεργασία που είχαμε. Είδα, και αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι που το πέτυχε μεταξύ πολλών πραγμάτων που πέτυχε, να έχει την αγκαλιά, την καρδιά του, το Δήμον, ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Είπε και προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην εκδήλωση παραδοσιακών χορών και παρουσίαση των χορευτικών της τμήματων με τίτλο «Μεράκι, τέχνη και ψυχή, ο χορευτής σαν βάση», την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 7.30 στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Όρμουλος του Βροντζάτου. Την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική, σε συνεργασία με τον εκπολιτιστικό σύλλογο Πιτιούς ο Μάκελος και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνουν τη συναυλία «Φέρτε μου ένα μαντολίνο», που είναι αφιερωμένη στην τραγουδίστρια, ηθοποιό και συγγραφέα Ζωή Φιτούση, στον τόπο καταγωγής της, το Πιτιός, στη γραφική μέσα πλατεία. Εγκαίνια της 11ης παρουσίας της ομαδικής έκθεσης με τίτλο «Πειραιάς, Αλς και Ναύς, 3.000 χρόνια, Γαλάζιο και Λευκό Αιγαίο», θα πραγματοποιηθούν στην Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά την 5η 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Διοργανώνεται από τους καλλιτέχνες του Πολιτιστικού Ομίλου Κέντρο Τέχνης υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη και στοιχείο και συγκεκριμένα στοιχειώτισσα καλλιτέχνηδα Δέσποινα Σταθάκη, της οποίας τα εικαστικά έργα είναι εντυπώσεις αναμνήσεις θαλασσινών τοπίων από το νησί της. Να δούμε τώρα και τις αθλητικές μας ειδήσεις. Στη γενική έκτακτη γενική συνέλευση του Ηρακλή Θημιανών έγινε δεκτή η παραίτηση του Πρόεδρου Σπύρου Μαμαλή, ο οποίος όμως παραμένει στο τιμόνι του Συλλόγου. Επίσης, αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας κοινή συνενέση με τον τεχνικό Γιώργο Κακιούσιο και ανακοινώθηκε ότι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου. Η Δάφνη Δαφνώνα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον τεχνικό Μανώλη Παπαδόπουλο. Η νεαρή αθλήτρια της Ολυμπιάδας Χίου, Ελισάβετ Ψωμά, θα λάβει μέρος στην εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αστίβου Παίδων Κορασίδων, που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία στις 6 Ιουλίου και θα αγωνιστεί στα 1500 μέτρα. Να δούμε τώρα και την πρόγνωση για τον καιρό. Για αύριο, 5η, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 37 βαθμούς και υγρασία από 18 έως 70%. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να περάσουμε στις καθιερωμένες κρίσιμες πληροφορίες. Σήμερα, Τετάρτη, διμερεύουν στην πόλη μέχρι τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Παχνού, Νικολαίδη στην οδό Τρεχάκη και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη. Ενώ διανυκτερεύει στην πόλη μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Δεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η υπόψη σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Αλήθειας. Συνεχή ροειδήσεων στο αλήθεια.gr. Καλό σας βράδυ.